Παιδιά, έχουμε εδώ κάποιον που θέλει να σας πει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ζήσετε την αδρεναλίνη στα όρια, να αισθανθείτε ότι είστε μαζί με τα παιδιά. Κάντε subscribe στο YouTube. I just bought a fucking bed. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε δυνατή προπόνηση με τον Dantek, τον Phil Strife και τον Blizz. Μίλησε για τη σχέση μου με τη γυμναστική και το πώς διαχειρίζομαι τον τραυματισμό μου. Και το καλύτερο όλων, το πώς κλείστηκαμε έξω από το σπίτι του Links, αλλά μέσα στην πολυκατοικία. Και έγιναν και κάποια πράγματα ακόμα. Δεν ξέρω τίποτα. Παρακολουθήστε λοιπόν για να δείτε τι έγινε στη συνέχεια. Η λύση ευρένει. Θα πήγε μια πόρτα, θα πούμε τι έγινε και θα μας απαντήσει. Καλύτερο ποιος πήγαινε, ότι χτυπάω πόρτα και ποιος περιμένει απ' έξω. Ένας κουλός τζιβάτος με φόρμες, ξέρω. Οπ, διαμαγείας, είμαστε έξω από την πολυκατοικία. Κάτσε γιατί μπορώ να δείξω κιόλας. Είμαστε εκεί μέσα κλειδωμένοι, τώρα είμαστε απ' έξω. Χτυπήσαμε ένα άκυρο κουδούνι, μας κοιτάξαν σαν εγκληματίες. Νομίζανε ότι θέλουμε να τους κλέψουμε. Αλλά είμαστε καλά παιδιά. Τώρα βγήκαμε και πάμε, ξέρω εγώ. Εγώ θα κοιμηθώ εδώ. And the next day. Πομάκι, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Star. Φτάσαμε. Σταρ. Πώς φτάσαμε. Πάμε στο Σταρ. Είναι ωραία εδώ. Καλησπέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε στη σπηλιά του Κούκου. Στη φωλιά του Κούκου βρε. Μπαίνω τώρα, μπαίνω. Είμαστε την Γιόλα. Live σε 40 λεπτά περίπου. Περίπου. Είναι όλα υπό έλεγχο. Νομίζω. Να βγάλουμε ένα story τώρα. Εγώ έχω τον πιο δύσκολο ρόλο. Να σκεφτώ το χειρότερο σενάριο, το οποίο είναι να μην πάει καλά και να το αποδεχτώ. Έτσι, ό,τι και να γίνει, όλα good, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και γενικά, τη ζωή μας τη συνεχίζουμε, ό,τι και να γίνει. Οπότε, ξεκινάει η μέρα Κυριακή σήμερα και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε στην παραγωγή και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να στείλουμε. Με το extreme, βρε παιδί μου, θέλετε να δείτε πώς τα καταφέρνουν κάποιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ας παρακολουθήσουμε μαζί, μα τον Κωνσταντίνο και τον Τζόναθαν, φυσικά και μπορούμε κυρίες και κύριοι, για εσάς και μόνο. Φύγαμε! Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Πάρτε μία ανάσα. Όχι, ήταν δύσκολο αυτό που κάνατε. Πάρτε μία ανάσα όμως έτσι απλώς. Θα δώσουμε εδώ το μικρόφωνο. Εσείς ουσιαστικά. Δεν είμαι πολύ κουρασμένος ακόμα. Που εσύ δεν είσαι ακόμα κουρασμένος. Αλλά προφανώς. Κουράστηκε στην προπόνηση. Κουράστηκε στην προπόνηση. Είχε ένα μικρό ατυχηματάκι. Αυτό είναι και
η πρακτική, η πραγματική απόδειξη ότι θέλει πολύ καλή εκπαίδευση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι. Θέλει, θέλει, δεν είναι έτσι. Το είδαμε τώρα που το κάνουν εύκολα εδώ τα παιδιά. Όχι. Πάμε και το κάνουμε κι εμείς, γιατί όχι. Ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν μου λέτε, πώς ξεκινήσατε, γιατί η πορεία σας είναι πολύ μεγάλη ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει και από τη Λάρισα εδώ. Την αγαπημένη μας Λάρισα, να το πούμε αυτό. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας εκεί. Έχουμε κάνει στρατό εμείς εκεί, έτσι, 13 μήνες. Ξεκινήσαμε, φτιάξαμε μια ομάδα. Ήμασταν γύρω στα 15-16. Παιδιά με πολλή ενέργεια, μεράκι για να κάνουν καινούργια πράγματα. Ξεκινήσαμε και ανεβάζαμε βιντεάκια στο YouTube. Γενικά, ό,τι μάθαμε, το μάθαμε online, κοιτώντας βιντεάκια και διάφορα είδωλα. Οπότε μόνοι μας, ας πούμε, μάθαμε ό,τι μάθαμε και γενικά προσπαθούσαμε να εμπνεύσουμε κόσμο. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα στα κανάλια μας στο YouTube που έχουμε όλοι μας. Και από τότε έτυχαν πολλές δουλειές, έτυχαν πολλές καταστάσεις και από τότε εξελίχθηκε πολύ χωρίς να το περιμένω. Απλά κάναμε κάτι με μεράκι και αγάπη. Φαντάζομαι είναι δύσκολο να είσαι για ώρα στον αέρα. Και ευλύγεις τους γυμνασμένους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. DFT Parkour Team λοιπόν. Εντάξει, καλά πήγε. Ήταν τα 30 δευτερόλεπτα δημοσιότητα. Πήγα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αυτά, φιλαράκια μου. Δεν κατάφερα τελικά να γνωρίσω το Links. Είμαι εδώ σπίτι μου. Αλλά. Τώρα που θυμάμαι. Είμαι τόσο γερός που ο Κοσμάς, ο Ντάντεκ μου έδωσε κάτι αναβολικά τελευταίες τεχνολογίες, αυτά που κούμπωνε ο Captain America, να πούμε στην ταινία τότε, τα οποία μπορώ και τη μεταφέρουμε όπου θέλω. Τσεκάρετε. Ωπα ρε, πού είμαι? Τι κάνω εγώ εδώ? Γεια σας πατάτες. Έλα εντάξει, πέρα από την κακιά σκηνοθεσία, το κακό μοντάζ και όλα αυτά, ήθελα να το κάνω, οκ. Okay. Αλλά έτσι γνώρισα το Links, για πάμε. Είμαστε εδώ πάλι σήμερα με τον Τίνο. Καλή πάμε σήμερα για δεύτερη προσπάθεια. Δεύτερη απόπειρα. Ναι. Δεύτερη απόπειρα γνωριμίας με τον Links. Να είμαστε πάλι. Κάτι μου θυμίζει αυτό εδώ. Αυτή τη φορά όμως μας άνοιξε και την πόρτα κάτω, οπότε νομίζω το έχουμε. Η αλήθεια είναι Links, αυτό ήθελα μόνο να κάνω, ρε. Τίποτα, μία λήψη. Αλλά νιώθω μία έμπνευση αυτή τη στιγμή να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν το έχω καθόλου προγραμματισμένο. Αλλά θέλω να μιλήσω απλά για το πόσο όμορφο είναι να γνωρίζεις άτομα με τα οποία επικοινωνείς και έχεις χημεία και μπορείς πραγματικά να νιώσεις ότι μιλάς σε κάποιον και υπάρχει κατανόηση. Είναι τόσο όμορφο. Και τώρα εδώ με τον Χρήστο το Links έχω τρομερή χημεία, απίστευτη επικοινωνία και μάγκες. Αν νιώθεις μόνος σου σήμερα αυτή τη στιγμή, από αυτό το βίντεο θέλω να πάρεις θάρρος και να σκεφτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω με τους οποίους μπορείς να δεθείς, να κάνεις φιλικές σχέσεις, ερωτικές σχέσεις και πραγματικά να νιώσεις αγάπη, να νιώσεις φιλία, να νιώσεις κατανόηση και να νιώθεις ότι ανήκεις. Wow. Αυτά το πήγα βαθιά πάλι. Ο Links είναι γάμο το παιδιά, ρε. Τρελό περάκι, παιδιά. Έρχονται ωραία πράγματα, ρε.
Άντε, μπράβο. Τι θόλασε. Κλασικά, κλασικά.